Τι άιντε, Χριστιανή μου, τι άιντε. Άιντε, λέει η Δουβαλέτα από πάνω. Άιντε. Γιατί, κυρία σκηνοθέτρια, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλει να είσαι σκηνοθέτρια σε μία. Τύπου Ερμέ κατάσταση. Τύπου όχι. Τύπου το παλιό. Το παλιό, αυτό το παρείστικο, το τύπου. Το κουτούκι. Το κουτούκι. Ε? Του Κυρμπάμπη. Του Κυρμπάμπη. που κάνανε το. Και ήταν η κυρία που με το γαρίφαλο. Τα μποτσαλάκια και τα. Πάντως να σου πω, εσύ τώρα έτσι όπως σε βλέπω. Εγώ πες είμαι λίγο πιο τζόβενο. αλλά με τον ντύσιμό μου, κόκκινο παντελόνι κτλ. Αλλά εσύ όπως σε βλέπω με αυτό σου. Όχι. σε ντούκι. Είσαι λίγο. Δηλαδή σου πάει, αυτό τώρα μου βγάζει κάτι που θα ήθελα να είσαι εσύ. Εγώ λίγο. Να είμαι ο Χιώτης. Σ' όλα ξαναπεί. Εσύ και εγώ Λίντα. Και εσύ η Λίντα Ευαγγελίστα. η Μέρη Λίντα, καλέ. λοιπόν, και να, δηλαδή να μας πάει τώρα να λέγαμε καλησπέρα σας και καλή, και καλή βραδιά. Στου γυαλού τα μποτσαλακιά. Όπα, και εκεί ξεκινάς. Θαλασσοταράχη. Θαλασσοταράχη. Όπα, πάντως η αλήθεια ξεκινήσαμε μουσικά. Κάποιο λόγο θα έχουμε. Πάντα υπάρχει λόγος και αιτία ανάλογα για το πώς μουσικό ξεκινάμε. Μουσικό ξεκινάμε. λοιπόν, η εκπομπή σήμερα έχει πάρα πολύ μουσική, έχει πάρα πολύ τραγούδι, έχει πάρα πολύ ωραίο. Ομορφιά έχει. Ναι, ομορφιά έχει πάντα αυτή η μουσική. Όλοι όσοι έρχονται εδώ, αυτή η εκπομπή. αλλά σήμερα έχω ετοιμάσει όχι τραγούδι. Έχω ετοιμάσει πολύ ωραία. Πώς να στα πω, ποτπουρί. Ξέρεις που θα χαεί το πελεκούδι. Το πελεκούδι, ξέρεις τι ήταν που το καίγανε παλιά. Το ξέρετε, το είναι όπως τον καρνάβαλο. Ναι, αλλά. Αλλά δεν τον λέγανε καρνάβαλο πολύ, τον λέγανε πελεκούδι. Το ξέρεις αυτό. Όχι, μια πελεκούδα ήξερα παλιά. Καλά, και εγώ ήξερα και μια άλλη αρκούδα που χόρευε και χωρίς να τους πετάνε και τον τέφι. Αλλά δεν έχει σημασία. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, εσύ που είσαι και του τραγουδιού και ήσουν και τραγουδιστής. Ναι, είμαι και του Λιμανιού, είμαι και του Σαλονιού. Ναι, και δόξα τον ύψιστο συνεχίζει να είσαι και θα διαφέρεις και πάντα από πολλούς άλλους. Και... Μεγάλη ναι. Σημασία, δεν όχι, συνέχισε το, δεν το έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει πει ότι είμαι μοναδικό, ότι δουλεύω μόνο σε πρώτα μαγαζιά. Πάντα κτλ. Εσύ λοιπόν που γνωρίζει από τραγούδι, το pop πουρί δεν είναι αυτό που παίζει λίγο με αυτά που επρόκειτο να πει. Το ποτπουρί είναι αυτό που παίζει στην ουσία. Συνήθως κάνουμε κουπλέ ρεφρέν, επόμενο τραγούδι. Ναι. Δηλαδή κάνεις μία μάζοξη. Όχι. Βέβαια κάποιοι, όταν κάνεις ένα ποτπουρί. Ναι, αλλά όταν κάνεις ένα ποτπουρί και είσαι, ας πούμε, στην πίστα και δεις ότι από κάτω υπάρχει ένας λαγός που σου κάνει και δύο λουλούδια, το λες ολόκληρο και το ξαναδιπλώνεις και κάνεις του μαέστου έτσι και το λες και 7 φορές το ίδιο ζεμπέικο. Μέχρι αυτό να μην έχει άλλα λεφτά και άλλα λουλούδια. Και όταν δεις ότι δεν κάνει νόημα στη λουλούδου, γυρίζει το επόμενο τραγούδι. Μετά μια φορά θυμάμαι ότι είπα το έχω κάνει Θεό που ο Θεός κατέβηκε και μου λέει τέκνον μου, με ζήτησες. Τόσες πολλές φορές το είπα. λοιπόν, Έλενα Γιαννούλη εδώ κοντά μας, το κορίτσι πυργινή και θάλασσα, πυρκαγιά, τα μάτια σου φωτιά. Πυρκαγιά, τα μάτια σου φωτιά, με λιώνει στην καρδιά και μέσα στο κορμί σου αληθεύω. Εγώ θα τα πω για αρχή, γιατί μετά εσύ θα πεις για τη συνέχεια. Έχεις πάρει ανάσες και τα λοιπά, θα πεις πολύ τραγούδι σήμερα. Σήμερα με σπίτι λίγο παραπάνω. Όσο θέλουμε θα πω. Λοιπόν, Έλενα Γιαννούλη εδώ που έχει έρθει να μας έχει πάρα πολύ καιρό, αλλά επειδή πάντοτε εδώ μας φέρνει τις αποκλειστικότητες, γιατί και εμείς είμαστε γουρλίδες στο ξεπαρθένιασμα κάθε νέας επιτυχίας, μας έχει φέρει καινούριο τραγούδι Πεντοζάλι. Όχι, μωρέ, πώς το λέμε. Όχι, Πεντοζάλι. Σμυρνέικο. Σμυρνέικο. Τα τραγούδια πως μου τα ήτανε. Όχι, είναι πιο αργό εμένα, είναι άλλο Σμυρνέικο. Τι είναι. Είναι σε στυλ τσιφτετέλι αργό μπαλάντα. Είναι ένα πολύ δηλαδή αυτό το... Κοίταμε αυτό το... Ναι, το κάνεις αυτό το έτσι με τα τουμπερλέκια μέσα. Το χαλούμικο. Ναι, αυτό. Σ' αρέσει σένα το χαλούμικο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το χαλούμι. Μ' αρέσει ενίοτε όταν είναι καλαψημένο. Και ειδικά πάνω από σαλάτα πράσινη. Και ναι, πάντα όμως. Πάντα και με λίγο σουσαμάκι. Και με λίγο από πάνω μέλι. Μπαλσάμικο. Ναι, με λεμόνι μπαλσάμικο. Ναι, και να έχει και λίγο ρόκα όμως. Και να έχει και λίγο ρόκα. Και δίπλα να έχει και μια μπριζόλτσα, δύο πατατούλες τηγανιτές. Να κάνουμε την παραγγελία με Coca-Cola Light. Εντάξει, φάγαμε και σήμερα για να σε ρωτήσω κάτι. Στο χανούμικο, εσένα σε αρέσει να φοράς και τη στολή. Στο χανούμικο, να φοράς και τη στολή. Πώς δεν μ' αρέσει να φοράω και τη στολή. Γιατί να ξέρεις ότι δεν μπορείς να χορέψεις σωστά αν δεν φοράς τη στολή. Όχι, αυτή είναι που σε κρατάει εδώ και κάτι. Στην ουσία θα σας πω κάτι. Έχω βάλει γυναίκα χανούμα να μου χορέψει χωρίς στολή και με στολή. Α, γιατί. Αυτό το σημείο της. Δεν το κουνάει το ίδιο,
Το έκανε το ίδιο, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Ναι. Α, είναι φοβερό αυτά πραγματικά. Που φοράνε εδώ, το τέτοιο που κάνουν, σου δίνει έμφαση στην κίνηση. Όπως τα κούνι, βρε κορίτσια. Εμείς το ίδιο περπατάμε με τα κούνι και το ίδιο χωρίς. Εμείς σας βέβαια πέφτουν, δεν έχει σημασία. Άλλο λοιπόν, επίσης, κάνε εσύ ότι περπατάς στις μύτες, ότι την φοράς τα κούνι και βάλε κανονικό τα κούνι. Θα δεις ότι είσαι πολύ διαφορετική. Βέβαια. Άλλη έμφαση. Ναι, δεν είναι. Έχουμε και εικόνα. Εντάξει, ναι, έχουμε και παντομήμα πάντων, εννοείται. Έλενα Γιαννούλη εδώ κοντά μας με πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Σμυρναϊκό. Το οποίο σε αποκλειστικότητα θα το πεις μέσα στο ποτπουρί σου. Να έχουν το τελευταίο νομίζω θα είναι στο ποτπουρί. Ναι, από το πρώτο ποτπουρί θα το πω το τελευταίο. Καλά, μπορεί να είναι και από το δεύτερο, γιατί δεν αποφάσισε ο μαέστρος ότι θέλει ο μαέστρος. Θα δούμε. Λοιπόν, να σου πω, τι τραγούδι, πώς και σου ήρθε τώρα το Σμυρναϊκό. Εντάξει, είχα πει ότι αυτό σαφώς. Το Σμυρναϊκό είχα ένα τραγούδι πολύ ωραίο που δεν το έχω φέρει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι η ευκαιρία, γιατί αυτό το τραγούδι είναι αληθινή ιστορία. Το είχα ξαναπεί την άλλη φορά. Έχει γίνει και βιβλίο, είναι της προγιαγιάς μου, από τη Σμύρνη που έγινε όλο αυτό που έγινε. Καλά, θα το ακούσετε και το τραγούδι, γιατί εκεί μέσα είναι λίγο λυπητερό, αλλά όμως είναι τόσο ωραίο όλο το άκουσμα στο Σμυρναϊκό αυτό το κομμάτι. Κι όμως, που... να σου πω, εγώ που το άκουγα χτες που με το μαέστρο έφτιαχνε τις παρτιτούρες και τα πράγματα που θα πει στην εκπομπή, δεν μου έκανε το λυπητερό. Γιατί είναι η μουσική που σε παρασύρει. Επίσης τα λόγια δεν μου έκανε κάτι που να σου πω. Να το πεις και αυτό. Μα πες μου λίγο, πες μου λίγο. Γιατί τι είναι η ιστορία. Πες, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι μια αγάπη. Είχαν μια αγάπη. Η γιαγιά σου δηλαδή. Με τον παππού. Με τον παππού. Και έφυγε με το καράβι. Και το καράβι ναυάγησε. Και δεν ξαναγύρισε ποτέ πίσω αυτή η αγάπη για να συνεχίσει την υπόλοιπη ζωή. Ο παππού. Η γιαγιά. Και πώς έκανε τα παιδιά η γιαγιά. Η γιαγιά έμεινε πίσω. Τα είχε κάνει. Α, τα είχε κάνει. Τα είχε κάνει, ναι. Α, έτσι χάθηκε ο παππούς και λένε τρίχεσαι. Ναι. Κοίτα. Ναι. Είναι μια αληθινή ιστορία. Και το λες αυτό όμως το κομμάτι. Ναι, εγώ το είπα αυτό το κομμάτι, έκλαιγα πολλές ώρες για να το πω. Δεν ξέρω, δεν μου έβγαινε γιατί είναι αληθινή ιστορία. Και πάντα δακρύζω. Και πάντα δακρύζω γιατί το αισθάνομαι αυτό το τραγούδι. Είναι βγαίνει από μέσα. Είναι ιστορία. Είναι και καταβολές ιστορία όσο να είναι. Όταν ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς το λες και σου φέρνει συγκεκριμένες εικόνες. Και εγώ υπάρχει ένα-δύο τραγούδια, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμά μου, που στην αρχή όταν τα έλεγα, επειδή όταν τα είχα πρωτοβάλει στο πρόγραμμα, τα είχα πρωτοβάλει για να τα πω σε σένα λόγο, εκεί ναι. Στο πρώτο τραπέζι που ερχόσουν. Όταν τώρα τα λέω και που δεν είναι το πρόσωπο στο πρώτο τραπέζι. Μου έχει μείνει αυτή η συγκίνηση και πολλές φορές δεν τα λέω, γιατί ψιλοσυγκινούμε και δεν θέλω. Δηλαδή μου έρχεται αυτή η εικόνα, γιατί τα είχα περάσει μόνο για να τα πω να σκάσει. Δεν έχει σημασία, απλά έχει μείνει μέσα σου. Έχει καταγραφεί έτσι το έχει καταγραφεί έτσι το σκληρό. Ναι. Τρομερό. Να πω βέβαια ότι αυτό το κομμάτι το έχει γράψει η Λίτσα Φωτίου. Εννοείται. Για τα φιλιά μας. Έχει κάνει και την ορχήστρωση. Αυτό... ορχήστρωση έχει κάνει μουσικοσυνθέτης ο Χατζηγεωργίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια θα μας πεις και πάρα πολύ ωραία κομμάτια και δικά σου, επιτυχίες δικές σου. Θα πω και ένα ποτπουράκι έτσι. Και τέλεια, ρε παιδιά. Έτσι. Γιατί η Γιαννούλη δεν είναι μόνο νησιώτισσα. Το έχουμε πει αυτό και γιατί άλλες αυτό φορές. Το έχουμε πει και το έχουμε δει και στις εμφανίσεις σου. Ναι, δείχνουμε πάντα σε όλες τις εμφανίσεις μου νησιώτικο. Δεν είμαι μόνο νησιώτισσα. Τα λέω τα πάντα και δημοτικά και τα πάντα. Καταγείτε, πετά και ένα ρουβά άμα είναι. Τα σκληρά σου λόγια ήταν πέτρε πάντα σε καρδιά. Αυτό δεν το λέω. Α, δεν το λες. Όχι, αυτό όχι. Ναι, όχι όμως πως δεν μπορείς φωνητικά να το πεις, απλά δεν είναι το στυλ σου. Μπορώ, αλλά δεν το λέω. Όχι, αλλά και τα τσιτετέλια που λες, γιατί τις έχω ακούσει εγώ σε πράγματα πάρα πολλά. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ότι κάποιος υπηρετεί τον νησιώτικο τραγούδι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πει όλα τα τραγούδια. Απλά σου βγαίνει και πιο πολύ να πω ότι γουστάρεις αυτό το κομμάτι. Όταν βγάζεις μια πρώτη δισκογραφία και είναι στο νησιώτικο, σου βάζουν την ταμπέλα κατευθείαν. Κατηρώνες εννοείς. Είσαι νησιώτισσα. Σου βάζουν από πάνω και τα φωτάκια, πλώρη πνίρι, πριν η καράβι. Ναι, ναι. Δηλαδή απαγορεύεται να πας στα Γιάννενα. Όχι, δεν πρέπει να πας μόνο μέσω θάλασσα. Απαγορεύεται. Παλιά βλέπανε, ξέρω εγώ, τη Γιαννούλη στα Γιάννενα και του λέγανε τι θες εσύ εδώ, στην Άξο να πας. Δηλαδή, ή βλέπανε, ξέρω εγώ, πες μου έναν. Από την Ήπειρο που έπαιζε με τον Κλαρίνο και τον έβλεπαν στη Σάμο και του λέγανε τι θες εδώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όποιος έχει το Κλαρίνο πρέπει να είναι μόνο γύρω στο βουνό. Εντάξει, αυτό έχει αλλάξει αλήθεια κατά πάρα πολύ έτσι. Καταρχήν βγάζει νησιώτικο μέχρι και ο Ρουβάς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι στο πρόγραμμά του λέει και μια ρουμπονησιώτικη επιτυχία. Δεν υπάρχει γλέντι χωρίς νησιώτικο. Είναι γεγονός.
καθαρό, καθαρό νησιώτικο, είναι λαϊκό νησιώτικο. Είναι λίγο μπαστάρδι. Είναι λίγο μπαστάρδι. Ναι, λαϊκό νησιώτικο είναι. Ναι, λαϊκό νησιώτικο. Έτσι έχει γυρίσει πλέον το νησιώτικο. Μα δεν υπάρχει πια το νησιώτικο αυτό, βαρκούλα του ψαρά και το ψάρι να κάνει γλουπ και τέτοια στο βίντεο κλιπ. Παλιά, τα βίντεο κλιπ ήταν νησιώτικα. Ήταν ένα καραβάκι. Η φετούλα με το λαδάκι, και τα ουζάκι. Ένα με μία πίπα εκεί που την έκανε στη γωνία. Καταλαβαίνει. Ο καπετάνιος, ο πελαγός. Τώρα βλέπεις νησιώτικο και γυρίζεται και στο ξενοδοχείο. Μεγάλη Βρετάνια. Ναι, σε ελικόπτερα. Σε ελικόπτερα και τέτοια. Σου λέει άλλη, ξέρω εγώ το. Βλέπεις νησιώτικο στον πύργο του Άιφελ. Στον πύργο του Άιφελ, ναι, παιδιά, γιατί τώρα πια γίνονται μεγάλες παραγωγές. Λοιπόν, η Έλενα Γιαννούλη, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, ετοιμάζοντας και τα pot burrits και τα live της, έχει κάνει πολλές ωραίες δουλειές. Έκανες πάρα πολλές εμφανίσεις. Ναι. Έβλεπα και μ' αρέσει και βλέπω ακόμα. Ναι, κάνω και σε κλαπάκια. Σαφώς. Βέβαια, γιατί τώρα τα αγαπάμε και τα κλαπάκια. Γιατί μία εμφάνιση έκτακτη που λέμε είναι διαφορετική. Αλλά δεν αφήνουμε τη σταθερή μας αξία. Σαφώς. Το μαγαζί στην Πλάκα που είμαι εκεί. Είναι το τουριστικό μαγαζί που δεν φεύγω με τίποτα. Μα είσαι και πάρα πολύ καιρό εκεί πέρα. Κλείνεις και 2 χρόνια. 2 χρόνια είμαι. 2 χρόνια κλείνεις εκεί. Αγαπάω πάρα πολύ τους φίλους. Έχετε ακόμα αυτή την καλή τη μοσχαρίσια. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στο μαγαζί αυτό. Αυτό που είπες τώρα. Το είπες πολύ σωστά. Το για τουριστικό μαγαζί δεν έχει καθόλου τουριστικό φαγητό. Όχι, είναι πάρα πολύ. Καθόλου τουριστικό φαγητό. Είναι πολύ καλό. Είναι προσεγμένο, ναι. Ναι. Απλά έχουμε δώσει έτσι ένα γενικό ύφος στο μαγαζί. Όχι δεν του είναι πλέον τουριστικού, ναι. Του πίστα έχεις κάνει. Έχουμε, εγώ το έχω αλλάξει τελείως το μαγαζί. Εντάξει, καλά, καταρχήν εσύ όσο, έχει, όσο έχει όλο τον Μπριζολίδη, έχει η ζώνη σου. Το τουριστικό μέσα που τραγουδάς. Ναι. Θα βγαίνουν οι τουρίστες και θα σε βγάζουν φωτογραφία για το Vogue ποτέ. Έχω αλλάξει το λίγο. Vogue. Έχω αλλάξει λίγο την καρδαρόμπα μου, γιατί βλέπεις ότι βάζω αρχαία, βάζω ναι. Αυτά. Γιατί θέλουν να θέλουν είναι να νιώθουν λίγο όταν την καριάτιδα. Με φωτογραφίζουν από κάτω μέχρι πάνω. Δηλαδή, ό,τι την αφοράω καθημερινά εκεί στο μαγαζί, οι τουρίστες φωτογραφίζουν τα πάντα. Το βλέπουν ότι τραγουδάει. Ναι. Δεν υπάρχει. Σου λέει, είναι κλειστός χώρος τώρα. Είναι κλειστός ο χώρος. Είναι κλειστός, ναι. Ανοίγει μόνο η καλοκαιρινή σεζόν, δηλαδή, που είναι η τουριστική περίοδο. Ανοίγουμε μόνο. Τι δηλαδή, κρίμα, τόσο ωραία εκεί, βρε παιδί μου. Ανοίγουμε το από τον κάπως. Απρίλιο ναι, μέχρι τον Οκτώβριο. Μια χαρά. Είναι, και δεν σταμάταγε και ούτε λεπτό εκεί. 7 μέρες την εβδομάδα. Συνέχεια. 7 μέρες στην εβδομάδα, αγάπη μου, δεν δουλεύει ούτε η Ρίδου. Λοιπόν, ακριβώς. Βασικά το θέμα είναι δύο. Ότι το έχουμε κάνει musical όμως. Ναι. Έχω αλλάξει τελείως το μαγαζί. Βέβαια, έχουμε τα πάντα όλα τα στοιχεία για να δούνε οι Έλληνες, οι τουρίστες, ότι έχουμε νησιώτικο, δημοτικό, ναι, αλλά έρχονται και άνθρωποι δικοί μας, έχουν έρθει φίλοι και έχουν φάει Κυριακή μεσημέρι, Σαββατοκύριακο και έχουν περάσει καταπληκτικά. Όταν έρχονται Έλληνες, αλλάζουμε το πρόγραμμα. Ξεκινάω και λέω τα τότε δικά μου, λέω άλλα πράγματα. Γιατί στους τουρίστες λέει ελληνικά, να ξέρεις. Στους Έλληνες ξεκινάει το ξέρω ρεπερτόριο. Γιατί στους τουρίστες δεν θα πεις ότι είστε τέλη, μόλις ακούσουν αυτή η παιδί μου τον μπουζούκι το. Πάνω στα τραπέζια είναι. Οι τουρίστες καλά, εντάξει, εγώ γελάω πάρα πολύ γιατί δεν έχουν καθόλου κίνηση καθόλου. Έτσι, είναι, χορεύουνε το ζεμπέκο της εταιρείας. Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Είναι κάτι το πατάνε, κάτι δεν είναι, κάτι ναι. Άλλο. Τα σταφύλια μετά αυτά που πατάνε όλα κάτω τα μαζεύετε, φαντάζομαι και βγάζετε πάρα πολύ κρασί. Ή ξύδι αν το αφήσεις για πάρα πολύ καιρό. Αλλά είναι το θέμα ότι κάνουμε και τις εμφανίσεις στις έκτακτες, αυτές τα κλαπάκια. Τώρα πλέον έχει γίνει και η μόδα σε στυλ half bag, δηλαδή δεν παίρνουμε ορχήστρες, γιατί τα μαγαζιά δεν πληρώνουν ορχήστρες. Όχι. Έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα 4 ώρες. Α. Και έχω potpourri μέσα διάφορα. Το ξεκινάς δηλαδή από τις 10 που είναι καφέ και το τελειώνεις το πρωί που γίνεται κλαμπ. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. After. Από βραδινό εστιατόριο σε πρωινά. Δεν τρώμε πρωινό μετά. 4 ώρες. Κάποιο μεγαλύτερο κλαμπ φυσικά βάζουμε και 8 ώρες. Ορχήστρα. Όχι, ορχήστρα. Τότε πληρώνεσαι με τα ένσημα, μόνο τα ένσημα φτάνει για το 8ωρο τραγούδι. Έλα, βέβαια. Να σου πω. Βέβαια αυτό με το half playback με διαβολεύει πραγματικά πολλά μαγαζάκια πιο μικρά που θέλουν διασκέδαση και σου λένε κάτι δεν μπορώ να φέρω γιατί αν κλείσω το αυτό χώρο, το χώρο που είναι 3 τραπέζια έτσι. Και έχω όλα και όλα 10, δεν μπορώ να βγω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Το θέμα είναι ότι πληρώνουν ένα τραγουδιστή. Να πληρώσουν και τους μουσικούς, είναι 4-5 άτομα παραπάνω. Δεν μπορούν πλέον να δώσουν τόσα μεροκάματα. Ένα μπορούν. Όμως αυτά τα τραγούδια, επειδή ξέρω ότι και στο στούντιο το έχεις και ανά πάσα στιγμή γράφετε, κάνετε, ράντε. Γράφω όλα συνέχεια. Αυτά τα ανανεώνεις. Δεν δηλαδή σε ένα μαγαζί δεν πας ποτέ με το ίδιο half playback. Ποτέ. Έτσι, έχω δει σε μαγαζί ένα Παρασκευή και δεν έχεις το ίδιο half playback. Όχι, είναι σαν να ακούω άλλο πρόγραμμα. Άλλο. Μόνο βάζω κάποια δικά μου τραγούδια σαφώς. Που είναι τα δικά μου και τα αγαπάω και είναι
πρέπει να αγαπάμε τα και να δείχνουμε τα δικά μας τα τραγούδια. Και βάζω και άλλα συνέχεια, άλλα ποτπουρί συνέχεια φτιάχνω. Δεν έχω σταματήσει στο στούντιο να φτιάχνω. Το ξέρω, αφού όλο στούντιο είσαι. Συνέχεια, συνέχεια. Στο τέλος θα σε περάσω ότι κάνεις παραγωγές άλλων, όχι ότι είσαι τραγουδίστρια. Δεν κατάλαβες, αφού σου λέω ότι έχω δικό μου στούντιο. Το ξέρω. Απλά πηγαίνω και κάνω ηχογραφήσεις σε κάποιο άλλο στούντιο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Εσύ που προλαβαίνεις να ευχαριστηθείς τα τραγούδια σου που γράφεις συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια τόσο πολλά. Τη ζωή που κάνω τώρα, αυτόν τον καιρό, γενικά από τότε που ξεκίνησα τη δισκογραφία, δεν κοιμάμαι καθόλου. Δεν τρώω ποτέ συγκεκριμένα που πρέπει να φάει ένας άνθρωπος. Και γενικά όλη η ζωή μου έχει αλλάξει και έχει πάρει μία γραμμή. Είμαι στούντιο, είμαι άλλα στούντιο, γιατί τώρα έχουμε και άλλα πράγματα. Κάνουμε και την εκπομπή, θα τα πούμε. Έχουμε ραδιοτηλεοπτικό κανάλι πλέον. Φυσικά! Και είμαστε το πύργινη και θάλασσα με την Άνση Μαρή. Γι' αυτό το και είπα. Κάνουμε αυτό το δίδυμο το αχτύπητο, ξέρεις το. Πράγματα, πολλά φιλιά μας στην Άνσουλα. Δεν υπάρχει όταν αυτό το πράγμα που κάνουμε και μας βγαίνει και χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, έτσι. Σαφώς. Αυτό το βγαίνει. Σας έχω δει. Έμφυτο είναι σε εμάς. Βλέπω που λέτε σε λίγο ξεκινάμε και λέω για να μπω λίγο μέχρι να την ναι, ακούσω τα ναι, κορίτσια. Ναι. Και είναι ραδιοτηλεοπτικό. Φυσικά παίρνουν και κάνουν αναμεταδόσεις σε πάρα πολλά μέρη, Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη και εκτός Ελλάδος. Και έχουμε έτσι κάνει έχετε ένα άλλο δίκτυο. Έχετε πολύ φαν και κόσμο, Να σου πω ότι κάθε φορά που κάνουμε μια εκπομπή και βγαίνει γενικά στον αέρα, γιατί και την ακούνε κάποιοι που θέλουν να την ακούσουν σαν ραδιόφωνο, αλλά και τη βλέπουν κάποιοι που θέλουν να το δουν σαν τηλεοπτικό. Καθημερινά δηλαδή, όταν κάνουμε εκπομπή, μπαίνουν πάνω από 4.500 άτομα. 5.000 άτομα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, βλέπουμε τα στατιστικά και λέμε, μα αποκλείεται, πώς γίνεται αυτό. Κι όμως, μα το ίντερνετ πάρα πολύ. Κάνει θαύματα, ναι, γίνεται. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύς κόσμος. Μπαίνει, γιατί εντάξει, κάποιες φορές βαριέται να βλέπει κάποια ειδήσεις που λένε συνέχεια, ξέρεις εσύ, τα κανάλια και θέλουν να μπουν στο ίντερνετ και να δουν κάποιες εκπομπές που είναι λίγο πιο πρόσκαρες, να έχουν και μουσικό πρόγραμμα, γιατί μέσα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα. Πάντα βάζουμε κάποια τραγούδια, μιλάμε. Βάζεις και δικά σου. Βάζω και δικά μου, ναι. Τι τη λέμε, βάζει. Βασικά, επειδή μπορεί γίνεται να μην ήθελε λόγο σαν παρουσιάστα να βάζετε δικά της. Δεν γίνεται να μην δε βάζω. Στα ζητάνε. Έχουμε 45.000 μηνύματα, βάλε το τάδε, βάλε εκείνο, βάλε το άλλο. Βάζω και τα δικά μου. Και δικά μου και τις Νάνσης. Δεν γίνεται να μην βάζω. Να σου πω έτσι μεταξύ σας τραγουδάτε και κάνε ένα καπέλα εκεί. Εννοείται. Αλήθεια. Η Νάνση εχθές τραγούδαγε. Στην κόλαση να πας, αφού δεν με αγαπάς. Και λέω παιδιά, ορίστε, ακούστε και live την Νάνση χωρίς στούντιο. Αλλά να ξέρετε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ό,τι και να ακούτε έτσι live είναι και στο στούντιο. Δεν πειράζει το ακαπέλα. Δεν πειράζουμε πολλά πράγματα στο στούντιο εμείς. Θέλουμε να βγαίνει η φωνή έτσι όπως είναι. Ατόφια. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και στα live. Για να καταλαβαίνουμε ότι είστε κι εσείς. Και καταλαβαίνετε, καταλαβαίνεστε αμέσως όταν σας ακούμε. Και στο live, εσύ έχεις μια πολύ χαρακτηριστική φωνή και, και στην ομιλία και στο τραγούδι και στον ύπνο καμιά φορά. Εγώ είμαι και λίγο ναζιάρα παραπάνω. Ναι, να γι' αυτό, κάνω, εσένα γιατί βγαίνει μου αυτό, βγαίνει. Ενώ η Νάνση είναι πιο σκληρή. Η Νάνση είναι λίγο πιο σκληροπυρηνική και στο ζεμπέκικο είναι. Είναι η φωνή της λίγο πιο στανήσι, δούκισα και τέτοια. Είναι, ναι, η Νάνση είναι άτζελα έτσι. Είναι λίγο το φωτιά στη Σαββατόβραδα. Όπου είχε κάτι τραγουδάρες και η Νάνση που είχε ψηλάσει. Αυτά ενδιαφέρουν με την Νάνση, εγώ έχω εμένα που το λατρεύω. Δύο συγκεκριμένα. Δύο τα αγαπώ και τα λατρεύω. Αυτό και φυσικά έχουμε το τραγούδι το Πύργινη και Θάλασσα που πια αυτό έχει. Το έχουν μάθει παντού. Παντού. Αυτό το τραγούδι ποιος το έχει γράψει. Το έχει γράψει η μουσική Χατζηγεωργίου και στίχο Λίτσα Φωτίου. Η γνωστή, Λίτσα Φωτίου. Λίτσα Φωτίου. Την έχετε πάρει εργολαβία. Βασικά δεν έχουμε μόνο τη Λίτσα, εντάξει. Όχι, απλά με τη Λίτσα έχετε πάρα πολλά τραγούδια γενικά. Και γενικότερα έχετε μια γενικότερη συνεργασία πολύ μεγάλη και έντονη. Τώρα ετοιμάζω άλλη συνεργασία. Με τη Λίτσα Φωτίου. Όχι, με τη Λίτσα Φωτίου. Άλλη συνεργασία, άλλη. Να μου τα πει αυτά. Θα τα φέρω μετά. Θέλω την επόμενη φορά. Μην πα άλλη εκπομπή και τα πει γιατί θα πάει στράφη, το λέω. Δεν θα σα κρυθεί κανένα. Αφού είσαι το γούρι μου, το έχω ξαναπεί. Δεν πάω πουθενά. Όχι, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να πάτε, απλά μα βγείτε σε άλλη εκπομπή. Δεν σας ξαναφέρνουμε εδώ. Τουλάχιστον. Όχι, αν βγείτε για πρώτη φορά. Ναι. Εμείς θέλουμε να βγαίνουν όλοι παντού. Αλλά πρώτη φορά, επειδή είμαστε γούρια και σας φέρνουμε με την καλή μας την καρδιά, θέλω Γιάννη μου την Παχθενιά. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει δεύτερο χέρι. Όχι. Έχω πάρει τρίτο χέρι αφού πήγα το πρώτο. Το δάνεισα στο δεύτερο, το ξαναπήγα τρίτο. Και πήγαινε να αλλάξει. Έτσι, για να κάνω μια. Αλλά το ετρανς ξεκινάει ναι, από εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε. Θέλω να μου πεις. Καινούριο κομμάτι έχουμε λοιπόν μόνο το Σμυρναϊκό.
Ναι, σε μια ενότητα σου είχα βάλει και άλλα τα δύο. Βεβαίως. Βέβαια, ναι. Πες μου για σένα ποιο κομμάτι μένει αναλύωτο στον χρόνο. Έχουν περάσει. Τώρα πόσα χρόνια είναι που έχεις βάλει την πρώτο σου που έγινες... Με το 2010 έβαλα την πρώτη δισκογραφία. Που ήταν το κομμάτι. Ήταν το έπαθα μαζί σου πλάτη. Ωραία, και σε αγάπησε ρε βλάκα. Αγάπησε πάρα πολύ. Ναι, ο κόσμος. Από σένα. Από μένα τα από σένα, πολύ. Φυσικά. Και έπαιξε πάρα πολύ. Αυτό είναι αναλύωτο στον χρόνο. Ναι. Το ζητάνε. Ναι, πάρα πολύ. Έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα και σ' αγάπησα ρε βλάκα. Έτσι. Έλα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, μπουρου 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 μπουρου. Μπουρου μπουρου, αλλά μπουρου μπουρου, δεν μπορούμε να πάμε για τραγουδί τώρα, πώς ξέρετε, ο καλλιτέχνης πρέπει λίγο να κάνει την απαραίτητη φωνητική του αυγουλάκι, εσύ το ρουφάς πριν βγεις. Γιατί γελάς καλέ, το αυγό, το αυγό, όλες οι μεγάλες τραγουδίστρες το σπάνε από πίσω, κάνουν αυτό και βγαίνουν και έχεις... Δεν το κάνω, αυτό δεν το μπορώ. Και εμένα, γιατί δεν μπορούσα ποτέ τη μυρωδιά. Δεν το μπορώ ποτέ να το κάνω. Ακόμα και όταν έκλεινα τη μύτη μου έβγαινε η μυρωδιά από τα αυτιά. Σταμάτα, ενδιαστικό. Αλλά λίγο το ουισκάκι μου, το λέω, εγώ για να τραγουδήσω έστω ένα σφινάκι, τάκ το θέλω. Του ανοίγει η φωνή, του ανοίγουν όλα και ανοίγει το ρεπερτόριο, μπορώ να σου πω μέχρι και τα παπάκια τα καλά. Πάμε να δούμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, προσέξτε, με μουσικό υπερθέαμα από Έλενα Γιαννούλη να μας χορέψει στο ταψί και μετά να συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα μας. Μη λείψει κανείς. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη.
ξέχασες και τέλος ιστορία. Στα όνειρα μου. Σου δώσα ευκαιρία, πήρα ευχαριστία. Σε ξέχασα, με ξέχασες και τέλος ιστορία.
Τι ωραίο που είναι αυτό το Σμυρναϊκό. Έχεις δίκιο. Κουνιέσαι, πολύ ωραίο. Είναι και έχεις και λίγο και το κούνημα, αλλά και σου πάει στη φωνή. Ναι. Εσένα η φωνή σου, ξέρεις, είναι πολύ ιδιαίτερη, το ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μπερδευτεί με καμία άλλη νησιώτισσα. Όχι. Λοιπόν, έχεις αυτό το γκρέζι, το γατίσιο το ωραίο, που όμως το Σμυρναϊκό είναι σου το παραπονιάρικο. Αυτό το παραπονιάρικο μου πάει περισσότερο. Είναι αυτό που λες, αχ, σταμάτα, θα στο πάρω, σταμάτα, σου λέω. Δηλαδή, είσαι από αυτές τις γυναίκες που νομίζω ότι ο άντρας, πριν του το ζητήσεις, προκειμένου να ξεκινήσεις να παραπονιέσαι, θα στο πάρει. Ναι, το έχω. Είδες. Ναι, το έχω, ναι, το έχω. Δηλαδή, σου λέει από τον αντινακούω, μακάρι να το πάρω να τελειώνει και η ιστορία. Όχι, δεν είμαι εγκρινιάρα, απλά το λέω με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει. Ναι. Ναι, το παίρνει. Ξέρεις τον τρόπο, δηλαδή. Κάνεις τον άντρα να το παίρνει. Όχι, εγώ τον είναι καταπληκτικό αυτό που έχω. Έχω τον Άζη. Δηλαδή... Δεν μπορεί να παρεξηγηθεί κατά αυτό. Όχι, παιδάκι μου, έχει αυτό το τέτοιο που αν μου ζητήσει... Ναι, αγάπη μου, δηλαδή δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αισθανθείς. Δεν μπορείς. Εντάξει, δεν μπορείς. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια η Έλενα. Δηλαδή νομίζω ότι μια ματιά της μόνο φτάνει. Μια ματιά σου μόνο φτάνει αεροπλάνο. Να σου πω κάτι τώρα για το τουριστικό μαγαζί που ενώπιση ξεκινάτε και καλές εμφανίσεις και θα έρθουμε. Να σου πω λίγο κάτι. Οι τουρίστες, τους κάνεις αυτό τον Άζη τραγουδάς και τέτοια. Πώς το, πες μου τι κάνουν. Α, θα μην το ψάχνεις. Έχω λατρείες. Ναι. Με κάνουν από όλη τη γη, έτσι. Ναι. Φεύγουν οι τουρίστες από εδώ, όταν φεύγουν από εδώ, μαθαίνουν ποιο είναι το όνομά μου βέβαια. Και όταν φεύγουν, ανεβάζουν όλες τις φωτογραφίες οπουδήποτε είναι, σε όλα τα κράτη. Έτσι. Έχω φτάσει φωτογραφίες μου όπου μπορείς να φανταστείς και έχουν λατρεία από κάτω. Το αστέρι της Ελλάδος, η λατρεία μου, η αυτή, η ομορφιά μου, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε. Έχω τέτοια πράγματα. Κάντε όπως η Γιαννούλη και τέτοια. Έρχονται και μου ζητάνε να τους δώσω ένα σκουλαρίκι μου, ένα κάτι τίς, οτιδήποτε. Να σου δώσω δύο-τρεις φωτογραφίες μου, να τους δίνεις. Αυτόγραφα στα χέρια τους πάνω. Να τους δώσω δύο-τρεις που έχω με μαγιό να τους τις δίνεις. Να δεις πώς θα κάνουνε. Χαμός θα γίνει εκεί στο μαγαζί. Θα φύγει. Έλενα, θα φύγει το πιάτο σύννεφο. Για να μιλήσω αφού δεν έχει ανοίξει. Να με βάλουν πάνω στο πιάτο αυτό το χαλκό. Ναι, χαλκομανία. Όχι χαλκομανία. Αυτό είναι σαν να με σώσουν ένα σούτ. Να βάλουν φωτογραφία. Φωτογραφία, ναι, ρε παιδί μου. Όχι σίδερο. Σίδερο πρίωνο. Σιδέρωμα, τύπωμα. Σιδεροτύπωμα. Όχι, δεν το λέγανε σιδεροτύπωμα παλιά. Όχι, το σφίγγελο το καλεσί πήγε τώρα. Όταν είμαστε κυρία, τα πουλάγανε, τα αγοράζαμε και τα βάζαμε με το σίδερο η μαμά μας και μας τα έφτιαχνε πάνω στην μπλούζα. Σιδερότυπο. 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 Αντέ. Επίσης, ξέρεις ότι παλιά οι μαμάδες για να ισχυώσουν τα μαλλιά σε βάζαν σιδερώστα έτσι, αδελφοί μου, τη θυμάμαι να κάθεται έτσι και να τη σιδερώνει το μαλλί. Και αυτό φτιάξανε, από εκεί βγήκαν οι μασιές, τις φτιάξανε τις μασιές, από αυτό, που τους έτσι, πώς το λένε. Μασιά. Όχι μασιά, και αλλιώς μου λες, κανένα, δεν πήγα μαζί μου το ισιωτικό. Ναι. Το ισιωτικό. Σωστά. Κοίταξε να δεις, είδες ότι όλα από κάπου ξεκινάνε. Ετοιμάζεις τώρα κάτι ακόμα καινούριο. Θα σταματήσω όποτε να ετοιμάζω. Πάντα θα ετοιμάζω. Είναι δημιουργικότατη η υπηρεσία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μόνο όταν πεθάνω το πάμε. Τύπο ξύλο. Σαν και αυτόν εδώ δεν νομίζω ότι τότε θα σταματήσει. Στο στούντιο θα είσαι εκεί, εκεί θα στοιχιώνει. Εκεί, εκεί, εκεί. Θα στοιχιώνει. Τότε μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειωμένη εκπομπή. Εσύ θα ακούγεται παντού τα τραγούδια σου. Εγώ θα είμαι στον καναπέ σου. Κάποιοι άλλοι καλεσμένοι και κάποιοι από την πόρτα που δεν μπήκανε ποτέ. Εκεί ήταν και στη φωτογραφία. Εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε τη στοιχειωμένη εκπομπή. Γιάννη, εσύ εκεί θα είσαι με τη σκόνη ότι κρατά την κάμερα. Εγώ θα ήθελα πάντως. Λοιπόν, τώρα θα το πω. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Υπουργό Πολιτισμού, όποια θα είναι τότε στο 2180, δεν ξέρω πότε. Πώς έχουμε τώρα, ναι. Που μπορεί να φύγω από τη ζωή. Μπορεί, δεν είναι σίγουρο. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να μου κάνουν ένα μικρό. Πώς κάνουν ρε παιδί μου στο εξωτερικό, στα Madame Tissot και αυτά. Τύπου τον Γιάννη τον οπερατέρ με μια κάμερα έτσι, τη Σωτηρία στα κουμπιά, το Φίλιππα στο μοντάζ, δηλαδή τα εδώ όλα αυτά σκονισμένα, ξέρεις αυτά, μια Γιαννούλη να κάθεται, την Εύη να με ξύνει, δηλαδή κάντε μου ένα ωραίο έτσι για την τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια. Ωραίο και να έρχονται να το βλέπουνε. Δεν είναι ωραίο. Καλό. Πώς γυριζόταν τότε το μη μου πεις. Πολύ ωραίο. Μην το γελάσει όταν λες για πλάκα, με το θάνατο μπορεί όλα αυτά να συμβούν. Μπορεί κάποιος το κάνει. Γι' αυτό το λέω και εγώ για να ξέρουν τα νηψάκια μου να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να επιστρέψουμε και να αποχαιρετήσουμε με δικό σου μεγάλο ποτπουρί. Φύγαμε γρήγορα, παρακαλώ. Collagen SM. Χαρίστε στον εαυτό σας φυσική ομορφιά, λάμψη και ευεξία. Collagen SM. Μοναδική φόρμουλα υδρολιμένου κολαγόνου από ψάρι. Collagen SM. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού. Γλουκοζαμίνη, σύμπλεγμα βιταμινών, ωμέγα 6 και εκχύλισμα μαύρου πιπεριού. Collagen SM. Το κολαγόνο που φωτίζει την ζωή σου. Ένα προϊόν της SM Pharmaceuticals. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και έχουμε πάρα πολύ τραγούδι σε έτοιμη. Γιατί τώρα θα το ρίξεις εδώ. Τώρα θα πέσει η τσιφτετελιά σύννεφο εδώ. Τώρα κλαρίνο. Κλαρίνο. Oh, έλα τώρα, δώσε ναι. Μου και μ' αρέσει πάρα πολύ το κλαρίνο. Πολλά φιλάκια σε όλο τον κόσμο και φυσικά σε εσάς που μου καλέσατε στην εκπομπή. Πάντα είσαι καλεσμένη. Αυτή η εκπομπή είναι σαν το δεύτερο σπίτι. Θα το θεωρείς δεύτερο σπίτι. Και αν ποτέ δεν έχει ζάχαρη, καφέ, αλάτι, έλα εδώ να πάρει τα μαγειρέψει. Είναι σαν το σπίτι σου. Τέλεια. Ναι, είδες, έχουμε τα πάντα. Του χρόνου βέβαια από το Θεό ελπίζουμε να έχουμε μια κουζινούλα και να μαγειρεύουμε κιόλα. Τόσες εκπομπές πεινάσαμε εδώ μέσα. Θα έρθω να μαγειρέψω κι εγώ. Να μαγειρέψω. Μα το μαγειρεύουν επώνυμοι στην εκπομπή. Κάθε πόσο ωραία ξέρω να μαγειρεύω. Το ξέρω και κάνει πολύ ωραία φαγητά. Και τα κάνει και σμυρνέικα. Λίγο πικάντικα, λίγο έτσι. Δεν είναι κάτι δεν τα κάνει. Δεν τα τρώσε. Λοιπόν. Νάντζι, λέω, δεν τα κάνει. Ναι. Εννοούσε πολύ πικάντικα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλληνα Γιαννούλη μου. Κάντε επιτυχία σου, κάντε καλή επιτυχία στο μαγαζί που ανοίγει τώρα. Για όλη τη σεζόν εκεί στην πλάκα. Και έπαθα μαζί σου πλάκα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Έλενα Γιαννούλη. Αβάντι μαέστρο, πολύ ωραίο. Δώσε κλαρίνο και πάρε μου την ψυχή άμα θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας. We'll be right back.
Το όνομα
επίθετό σου. Πάτησε μου το ματάκι, με το άσπρο σου χεράκι. Στείλε μου γλυκό φυλάκι, με το άσπρο σου χεράκι. Στείλε μου γλυκό φυλάκι. Έτσι γίνεται στα γλεδιά. Το τραπεζάκι.